Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Μέρη Πρόια, δασκάλα αγγλικών από το Βόλο και σήμερα σας έχω την όλη την ύλη την οποία χρειάζεστε για τον πλάγιο λόγο στην αγγλική γλώσσα. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να μιλήσουμε για τον reported speech και στα επόμενα 40 με 45 λεπτά ελπίζω να λύσω όλες τις απορίες σας. Αν όχι, παρακαλώ πολύ, κάντε μου comments below και διορθώστε με ή ζητήστε μου να είμαι πιο συγκεκριμένη σε όποιο σημείο θέλετε εσείς. Μέρη Πρόια λοιπόν, English for Teens, κάνουμε subscribe, κάνουμε like, μας βοηθάνε όλα όσα κάνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για να κάνουμε όσο πιο πολλά βίντεο γίνεται και το, αν και είναι καλοκαίρι και το καταλαβαίνω απόλυτα γιατί και εγώ έτσι ακριβώς αισθάνομαι, η γνώση δεν σταματάει πουθενά και ποτέ. Και ακριβώς γιατί μπορούμε, πάμε να αρχίσουμε το σημερινό μας μάθημα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λοιπόν share screen και να μπούμε κατευθείαν στο υπέροχο βιβλίο του κυρίου Μπουκουβάλα, το οποίο και θα μας διαφωτίσει σε όλα όσα θέλουμε να μάθουμε σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν, περιμένω να φτιαχτεί όλη η οθόνη, όπως θα πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να κάνουμε και την ωραία μας την παρουσίαση με τον reported speech και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε. Με βλέπετε, σας βλέπω και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι ο πλάγιος λόγος, όταν μιλάμε για πλάγιο λόγο, δεν επαναλαμβάνουμε τα λόγια όπως ακριβώς μας υπόθηκαν στον ευθύ λόγο, αλλά δίνουμε το ακριβές νόημά τους. Αυτό μπορεί να εμπεριέχει πολλούς κινδύνους και πολλά γραμματικά θεματάκια ή επίσης και συντακτικά θεματάκια. Εδώ όμως είμαστε για να τα κάνουμε όλα απλά και όμορφα. Short and sweet. So, reported speech λοιπόν. Direct speech. Ο ευθύς λόγος. Όταν επαναλαμβάνουμε τα λόγια κάποιου, όπως ακριβώς λέχτηκαν ή γράφτηκαν, τότε έχουμε ευθύ λόγο. Direct speech. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε «Mom, I've got a headache» ή να απαντήσει η μαμά «Take an aspirin, Tom». Όλα αυτά είναι ευθύς λόγος. Όταν όμως δεν επαναλαμβάνουμε τα λόγια κάποιου όπως ακριβώς λέχθηκαν ή γράφτηκαν, αλλά δίνουμε το ακριβές νόημά τους, τότε έχουμε τον πλάγιο λόγο, δηλαδή reported speech. Μπορούμε να τον δούμε και ως indirect. Direct ο ευθύς, indirect ο πλάγιος ή και reported ο πλάγιος. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας έτσι μικρή αλλαγή εδώ πέρα για να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, mom, I've got a headache. Μαμά, έχω πονοκέφαλο, λέει ο Tom. Tom said that he had a headache. Ο Tom είπε ότι είχε πονοκέφαλο. Σε πρώτη φάση τι παρατηρείς? Παρατηρείς ότι το I've got έγινε he had. Δηλαδή έχω αλλάξει την αντωνυμία, την προσωπική και έχω πάει και ένα χρόνο πίσω. Θα τα συζητήσουμε βέβαια αυτά τώρα σε λίγο. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Απαντάει η μανούλα του Tom. Take an aspirin, Tom. Πάρε μια ασπιρίνη, Tom. His mother told him to take an aspirin. Η μητέρα του του είπε να πάρει μια ασπιρίνη. Αυτό λοιπόν ήταν ένα απλό παράδειγμα και μπαίνουμε κατευθείαν στα είδη του ευθέως λόγου. Συγγνώμη λίγο γιατί να μην κάνω λάθη στα ελληνικά μου, είναι ανεπίτρεπτο. Λοιπόν, okay. Ανεβάζω λίγο το δικό μου το image πιο πάνω για να μην ενοχλεί. Έχουμε λοιπόν και λέμε. Ο ευθύς λόγος, direct speech, χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες προτάσεων. Πρώτον, στις καταφατικές ή αρνητικές προτάσεις, δηλαδή αυτό που λέμε statements. Παράδειγμα, I have been abroad twice. She didn't pass the test. Δεύτερον, στις ερωτηματικές προτάσεις, questions. For example, why are you late? Can I borrow your car?
Και τρίτον, στις προσταγές ή την προστακτική φωνή, commands or imperative. For example, help me with this or don't listen to him. Όλες αυτές οι κατηγορίες προτάσεων, και οι καταφατικές ή αρνητικές και οι ερωτηματικές και, και οι προσταγές ή η προστακτική γενικότερα, έχουν, μπορούν να πάρουν πλάγιο λόγο. Μπαίνουμε λοιπόν στις πρώτες από αυτές. Μπαίνουμε στις statements. Direct from direct to reported speech. Μετατροπή λοιπόν από ευθύ σε πλάγιο λόγο. Τρία βηματάκια. Πρώτον, να διαβάσω πρώτα την πρόταση. Ποια θέλουμε να αλλάξουμε. I'll be back soon, she said, ή she said to me. Αν θέλετε, το βάζουμε και στην αρχή. She said to me, I'll be back soon. Τρία βηματάκια. Πρώτον, το εισαγωγικό ρήμα said μπορεί να παραμείνει το ίδιο. Αν όμως ακολουθείτε από αντικείμενο, said to me, said to Tom, τότε συνήθως το αντικαθιστούμε με το told me, told Tom κλπ. Ας πούμε, μπορούμε να πούμε she said ή she told me. Δεύτερο βήμα, αφαιρούμε το κόμμα και τα εισαγωγικά και βάζουμε that, το οποίο όμως μπορεί και να παραλυφθεί. Ας πούμε, she said that, αν το θέλουμε, she told me that. Τρίτον και τελευταίο, προσθέτουμε την υπόλοιπη πρόταση, αλλάζοντας τους χρόνους και τις αντωνυμίες ανάλογα με το νόημα της πρότασης. She said that she would be back soon. Το will έγινε would. Πήγαμε δηλαδή ένα χρόνο πίσω. Ή, she told me that she would be back soon. Για του λόγου του αληθές, από κάτω σας έχω τις αλλαγές στους χρόνους. Έτσι, πάρα πολύ απλοϊκά αρχίζουμε από την αρχή, γιατί μπορεί να μιλάμε για παιδάκια τα οποία είναι τώρα, ας πούμε, στην B senior, στην β' γυμνασιακή, και τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν το όλο concept του πλαγιού λόγου. Σε λίγη ώρα όμως θα ανεβάσουμε λίγο τον πύχη. Αλλαγές λοιπόν στους χρόνους. Από εναιστώτα πάω σε αόριστο. Από αόριστο ή από παρακείμενο πάω σε υπερσυντέλικο. Και ειδική στήλη για τα modal verbs. Πάω να τα πούμε από τη σειρά, με τη σειρά, συγγνώμη. Από εναιστώτα πάω σε αόριστο, ας πούμε. Αν στον ευθύ έχω το ρήμα try, θα το πάω tried στο πλάγιο. Αν έχω το ρήμα take, θα γίνει took. Αν έχω το ρήμα do ή το ρήμα does, θα γίνουν did. Και αν έχω παράδειγμα present continuous, όπως is working, θα γίνει was working στον past continuous. Από αόριστο ή από παρακείμενο, θα πάω σε υπερσυντέλικο. Παράδειγμα, αν έχω saw ή have seen, θα πάμε στο had seen κατευθείαν. Αν έχω lived ή have lived, θα γίνουν και τα δύο had lived. Και αν έχω was ή were ή have ή has been, όλα αυτά θα γίνουν κατευθείαν had been στον υπερσυντέλικο. Ειδική λοιπόν στήλη για τα modals, τα ρήματα am, is και are θα γίνουν was και were. Το ρήμα have, όπως και το ρήμα has, θα γίνουν had. Το ρήμα will θα γίνει would. Το ρήμα can, could. Και το ρήμα may θα γίνει might. Προσοχή, προσοχή. Ο υπερσυντέλικος δεν μπορεί να πάει άλλο πίσω, εκεί σταματάει. Άρα, ο υπερσυντέλικος, δηλαδή ο past perfect, καθώς και τα βοηθητικά ρήματα, would, could, might, should, και ought to δεν έχουν που να πάνε αλλού. Άρα μένουν τα ίδια. Δεν αλλάζουν. Εντάξει, μέχρι εδώ μπορώ να προχωρήσω. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε άσκηση η οποία να αναφέρεται ακριβώς σε αυτά τα οποία, σε ασκήσεις βασικά, ακριβώς σε αυτά στα οποία αναφερθήκαμε πριν από λίγο εμείς. Για λοιπόν να δούμε λίγο την πρώτη. Ανεβάζω όσο μπορώ για να είναι όσο πιο ευδιάκριτα γίνονται. Λοιπόν, από την κάθε μία άσκηση θα σας δίνω το 1 και το 2 σαν παράδειγμα και το μόνο που θέλετε εσείς μετά να κάνετε είναι να πατήσετε το pause, να
απαγώσετε δηλαδή την οθόνη σας και να λύσετε, να αντιγράψετε στο τετραδιάκι σας και να λύσετε και τις υπόλοιπες ασκησούλες για περαιτέρω practice. Πάω λοιπόν στο number one, στην A, λέει. Present simple. Linda studies maths. He said that Linda studied maths. Τι έκανα εδώ? Το ρήμα studies που ήταν στον απλό εναστώτα, το πήγα ένα χρόνο πίσω και το έκανα απλό αόριστο. Studied. Πάμε στο 2. Present progressive. Ronnie is working hard. He said that. Θα πάω λοιπόν ένα χρόνο πίσω και θα πω σε past continuous. Ronnie was working hard. Το ξαναλέω. Ronnie is working hard. Στον ευθύ. He said that Ronnie was working hard. Η υπόλοιπη άσκηση είναι δική σας και μπαίνω εγώ στην άσκηση B, η οποία και μας λέει I've bought myself some new shoes. Τι χρόνος είναι αυτός? I've bought είναι present perfect, απλώς παρακείμενος. Και τι θα γίνει ο present perfect? Θα γίνει past perfect. Άρα λοιπόν, μπαίνω στον ευθύ και λέω He told me that he had bought himself some new shoes. Πάμε και στο 2. She's sitting over there. Is sitting. Present continuous. Άρα λοιπόν αυτό θα πάει ένα χρόνο πίσω και θα γίνει past continuous. Και θα πούμε He told me that she was sitting over there. Τα υπόλοιπα δικά σας. Και πάμε και στη C, η οποία και μας λέει τα εξής. Έχει ένα παράδειγμα στην αρχή. Oh dear, I've spilled my coffee. So, he said that he had spilled his coffee. Εδώ μας αφήνει ελεύθερους. Δεν μας λέει ούτε σε τι χρόνο ήταν η πρόταση, ούτε τίποτα. Γιατί θεωρεί πλέον ο συγγραφέας ότι μπορούμε να καταφέρουμε την άσκηση μόνοι μας. Πάω λοιπόν να σας κάνω εγώ το 2 και τα υπόλοιπα δικά σας. Oh no, I've burned myself, μας λέει ο κύριος. He said that he had burned himself. I've burned, παρακείμενος. He said that he had burned, υπερσυντέλικος. Και τα υπόλοιπα τα αφήνω να τα κάνετε μόνοι σας για να κάνετε όσο πιο πολλές ασκησούλες γίνεται τώρα που καθόμαστε. Γιατί από Σεπτέμβριο που θα τρέχουμε και δεν θα προλαβαίνουμε, δεν λέει τίποτα. Τώρα που καθόμαστε είναι η πιο κατάλληλη εποχή να συνδυάσουμε τα μπανάκια μας, τις διακοπούλες μας και το ωραίο μας, το χαλαρό, το διαβασματάκι για τα αγγλικά μας τα επόμενα. Γιατί είναι, είπαμε, the best possible period. So, πάμε στην επόμενη μας σελίδα. Εδώ θα δούμε κάποιες λέξεις. Μήπως θέλετε να τα μεγαλώσω λίγο ακόμη. Για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Πώς σας φαίνεται αυτό? Τέλειο. Ωραία, λοιπόν, μένουμε λοιπόν εκεί, τα μεγαλώνουμε λοιπόν ακόμη περισσότερο και διαβάζουμε τις λέξεις που αλλάζουν από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο. Δεν είναι μόνο χρόνοι, είναι και κάποιες εκφράσεις χρονικές. Πάω λοιπόν από την αρχή, δείχνω και λέω. Η λέξη today θα γίνει that day ή the same day. Tonight, that night. Το now θα γίνει then ή at that time. Το yesterday θα γίνει the previous day or the day before. Όταν έχω την έκφραση 4 years ago, θα πάμε στο 4 years before ή 4 years earlier. Δηλαδή το βλέπετε ότι το ago θα γίνει before ή earlier. Αν έχω last month, θα γίνει the previous month ή the month before. The day before yesterday, αυτό που λέμε στα ελληνικά προχθές, μπορεί να γίνει 2 days before. Tomorrow θα γίνει the following day or the next day. Tomorrow evening θα γίνει the following or the next evening. Next week θα γίνει the following week. Και όταν έχω the day after tomorrow, δηλαδή 2 μέρες από αύριο, μάλλον 1 μέρα μετά την
την αυριανή, μεθαύριο σαν να λέμε, in 2 days' time ή 2 days' later. Πάμε να δούμε και δίπλα τα παραδείγματα, για να τα δούμε. He said, I can't do it now, but I expect to do it next week. Θα γίνει. He said that he couldn't do it then, but he expected to do it the following week. Εδώ λοιπόν το now έγινε then και το next week έγινε the following week. Πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. She said, I saw him a week ago and I will see him again tomorrow. Αυτό θα γίνει. She said that she had seen him a week before and she would see him again the next day. Άρα λοιπόν, το ago έγινε before και το tomorrow έγινε the next day. Μην ξεχνάμε λεξούλες όπως το this, το here και το these. Η λέξη λοιπόν this θα γίνει that ή the ή it στον πλάγιο λόγο. Το here θα γίνει there, in that place ή at that place. Και τέλος το these θα γίνει those στον πλάγιο, the, they ή them, αναλόγως αν αναφέρεται σε πράγμα ή σε άνθρωπο. Πάμε να κάνουμε λοιπόν μία άσκηση εδώ πέρα μαζί. Πάμε στην άσκηση A. Πάμε στην άσκηση A να δούμε μαζί το 1 και το 2. Τα υπόλοιπα θα μπορέσετε εσείς μετά μόνοι σας να σταματήσετε την εικόνα εκεί, να βγάλετε το ωραίο σας τετράδιο και το ωραίο σας μολύβι και να λύσετε την υπόλοιπη άσκηση για πιο πολύ practice δική σας, είπαμε. Practice makes perfect. Πάμε λοιπόν, number one. He said to me, I met her last month. He told me that he had met her the previous month. Πάμε και για το δύο. I'm having a party this week, she said. Και θα πούμε. She said that she was having a party that week. Το ξαναλέω. She said that she was having a party that week. Πάμε τώρα και στην C. Συγγνώμη, στην B εννοούσα. Πάμε λοιπόν στην άσκηση B. Έχουμε mixed types of reported speech. Πάμε να δούμε το ένα και το δύο. He said to me, I think she's married. He told me that he thought she was married. Πάμε και στο δύο. There's a full moon tonight, Ronald said. Θα πούμε, Ronald said that there was a full moon that night. Το ξαναλέω. Ronald said that there was a full moon that night. Και αφήνω το υπόλοιπο της σελίδας για να κάνετε την άσκηση μόνοι σας. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε πώς κάνουμε πλάγιο λόγο με τις ερωτήσεις. Έχω λοιπόν εδώ πέρα εγώ τις ερωτήσεις μου, τις ωραίες. Μεγαλώνω την σελίδουλα μου. One moment. We are experiencing trouble. All right. I think that we are getting over it slowly. So, let's have a look at the questions. Υπάρχουν λοιπόν δύο τύποι ερωτηματικών προτάσεων. Πρώτον, αυτές που εισάγονται με κάποια ερωτηματική λέξη, όπως είναι το who, το when, το how κλπ. Και δεύτερον, αυτές που ξεκινούν με βοηθητικό ρήμα ή με model, όπως είναι το did, το have, το will, το can κλπ. Πάμε να δούμε τι ισχύει στην κάθε μία περίπτωση. Α, λοιπόν, questions and question words. Το εισαγωγικό ρήμα, said to, θα αλλάξει, θα γίνει asked. Η ερωτηματική λέξη θα ξαναμπεί στον πλάγιο λόγο, και η ερώτηση γίνεται πλέον κατάφαση. Συνεπώς, δεν υπάρχει do, does και did στον πλάγιο λόγο, γιατί όταν αυτά είναι βοηθητικά, γιατί πλέον η ερώτηση
η κύρια, γίνεται πλάγια ερώτηση και φεύγουν αυτές οι λέξεις οι ερωτηματικές, όπως το do, το does και το did. Πάμε να δούμε κατευθείαν τρεις προτασούλες. Paul said to me, λέει στον ευθυλόγο. When did you leave? Paul asked me. When I had left. Δύο πράγματα πρέπει να θυμόμαστε εδώ. Να ξαναβάλουμε το when, when, και να αλλάξουμε το ρήμα να το πάμε στο σωστό χρόνο. Είχαμε αόριστο στον ευθυλόγο, το πάμε σε υπερσυντέλικο στον πλάγιο. Άρα λοιπόν, Paul said to me, when did you leave? Κανονικά η ερώτηση στον ευθυλόγο. Θα την κάνουμε τώρα όμως εμείς πλάγια ερώτηση, δεν θα έχουμε πλέον ερωτηματικό εδώ πλέον. Άρα, Paul asked me, when I had left. Ούτε έχουμε did, ούτε έχουμε do, ούτε ερώτηση, ούτε τίποτα. Έχει επίσης αλλάξει και η σειρά των λέξεων. Did you leave? Ενώ στο πλάγιο I had left. Πάμε στο 2. Where did you stay? Paul asked me. Where, συγγνώμη, έχω κάνει κάποιο λάθος νομίζω. Αντί για will, είπα did. Where will you stay? Paul asked me. Where I would stay. Το will έγινε would. Και last but not least, when do you see him? Paul asked me when I saw him. Αυτά όσον αφορά τον ένα τύπο ερωτήσεων, αυτόν που εισάγεται με λεξούλες όπως who, when, how, why κλπ. Πάμε τώρα και στον άλλο τύπο. Πάμε στον άλλο τύπο να δούμε τι μας λέει εδώ πέρα ο συγγραφέας. Και διαβάζω ό,τι ακριβώς βλέπω. Όταν στον ευθύλόγο η ερώτηση ξεκινά με βοηθητικό ρήμα ή με modal verb, τότε στο πλάγιο εισάγουμε την πρόταση με if ή με whether. Και τα δύο αυτά σημαίνουν εάν. Είτε πω if είτε πω whether, σημαίνουν και τα δύο εάν. Στη συνέχεια ακολουθούμε την ίδια διαδικασία που ισχύει γενικά για τις ερωτηματικές προτάσεις. Ό,τι κάναμε λοιπόν και στην από πάνω περίπτωση. Δηλαδή, η ερώτηση γίνεται κατάφαση και δεν βάζω do, does και did στον πλάγιο λόγο. Πάμε λοιπόν να δούμε δύο παραδειγματάκια. Are you ready? He asked me if or whether I was ready. Can you help me? He asked me if or whether I could help him. Σημείωση. Στις ερωτήσεις δεν πρέπει να ξεχνάμε να κάνουμε τις αλλαγές στους χρόνους και στις προσωπικές αντωνυμίες, όπως ακριβώς και στις καταφάσεις, όπως ακριβώς και στα statements. Εκτός από το ask, ωστόσο, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και το ρήμα wonder, που σημαίνει αναρωτιέμαι, ή την έκφραση wanted to know, ήθελα να μάθω. Πάμε λοιπόν σε δύο ωραιότατες ασκησούλες στην σελίδα μας αυτή. Πάμε λοιπόν στην άσκηση A, η οποία και μας λέει τα εξής. Number one. How much will it cost me to repair my car? Θα γίνει. He asked me how much it would cost me. Συγγνώμη, it would cost him to repair his car. Προσοχή, κάναμε τις εξής αλλαγές. Καταρχάς, δεν υπάρχει πλέον η ερώτηση. Ούτε το ερωτηματικό, ούτε τίποτα που να την υπονοεί. Το how much έμεινε, he asked me how much. Το will έγινε would και αλλάξαμε και τη σειρά των λέξεων. Will it cost, it would cost. Το me έγινε him και το my car έγινε his car. Πάμε στο number two. Where was, δείχνω κιόλας εδώ, where was Alice today? He asked me where Alice had been that day. Τι έκανα εδώ? Έβαλα κανονικά την ερωτηματική λέξη where. Το was το έκανα had been και άλλαξα τη σειρά των λέξεων. Έλεγε λοιπόν μπροστά was Alice και εγώ έβαλα Alice had been. Και το today το έκανα that day. Για να ξαναπώ λοιπόν την πρότασή μου στο πλάγιο. He asked me where Alice had been that day.
τα υπόλοιπα δικά σας και θα σας πάω και στην άσκηση B να κάνουμε το 1 και το 2 όπως ακριβώς σας είχα υποσχεθεί. Number 1 λοιπόν, have you seen this film? Εδώ τι παρατηρώ, δεν έχω καθόλου ερωτηματική λέξη. Άρα λοιπόν, στον πλάγιο λόγο θα γίνει, he asked me if or whether, εσείς αποφασίστε ποια λέξη σας βολεύει να χρησιμοποιείτε περισσότερο και μείνετε σε αυτή, δεν χρειάζεται να τις γράφετε και τις δύο. He asked me, λοιπόν, if or whether I had seen that film. Όλα καλά μέχρι εδώ. Πάμε και στο 2. Will you help me fix the car? He asked me if or whether I would help him fix the car. Το ξαναλέω. He asked me if or whether I would help him fix the car. Και τώρα θα προχωρήσουμε στην επόμενη μας, στο επόμενό μας κομμάτι του πλαγίου λόγου που έχει να κάνει με τις περιπτώσεις όπου δεν χρειάζεται καθόλου μα καθόλου να αλλάξω τα ρήματα. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, παιδιά, να μην την ξεχνάμε. Λοιπόν, διαβάζω ό,τι ακριβώς βλέπω μπροστά μου και δείχνω ακριβώς εκεί που διαβάζω. Number one, λοιπόν. Η χρόνη και τα χρονικά, στον πλάγιο λόγο, δεν αλλάζουν όταν το εισαγωγικό ρήμα της κύριας πρότασης είναι σε εναιστώτα, σε μέλλοντα ή σε παρακείμενο. Δηλαδή, αν έχω he says, he will say, he has said, καμία αλλαγή δεν θα κάνω στις λεξούλες από τον ευθύ προς τον πλάγιο λόγο, γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Για να δούμε. Mary says, I want to be an actress. Η Mary λέει, θέλω να γίνω ηθοποιός. Mary says that she wants to be an actress. Η Mary λέει ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Δεν θα βάλω το ρήμα want από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο. Για ποιο λόγο? Γιατί έχω says μπροστά και όχι said. Πάμε στο 2, δεύτερη περίπτωση. Οι χρόνοι και τα χρονικά δεν αλλάζουν ακόμη και όταν το εισαγωγικό ρήμα είναι στον αόριστο στις εξής 4 περιπτώσεις. Πρώτον, όταν πρόκειται για φυσικό νόμο, φαινόμενο ή γενική αλήθεια, παράδειγμα, Tom said, the sun rises in the east. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Άρα λοιπόν, στον πλάγιο λόγο θα πω Tom said, δεν πειράζει που είναι στον αόριστο το ρήμα, that the sun rises in the east. Δεν άλλαξα το rises σε rose, γιατί έχω, μιλάμε για φυσικό νόμο. Πάμε στο 2. Επίσης, στις εφευρέσεις και στις ανακαλύψεις. Λέω παράδειγμα, John said Marie Curie discovered radium. Στον πλάγιο λόγο δεν θα το πάω στον υπερσυντέλικο, θα το αφήσω εκεί πέρα που είναι γιατί μιλάω για εφευρέσεις. John said that Marie Curie discovered radium. Και πάμε στην τρίτη περίπτωση, που δεν αλλάζουν λοιπόν οι χρόνοι και τα χρονικά, ακόμη και όταν το εισαγωγικό ρήμα είναι στον αόριστο, δεν αλλάζουν στο δεύτερο και στο τρίτο είδος των υποθετικών λόγων, ας πούμε. Sandra said, if he asked me, I would do it. Στο πλάγιο θα μείνει. Sandra said that if he asked her, she would do it. Τα χρονικά λοιπόν δεν αλλάζουν, μόνο το me έγινε her και το I έγινε she. Γιατί αν τα αλλάζαμε και αυτά, θα είχαμε πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση με τον τρίτο υποθετικό λόγο. Οπότε έχουν αποφασίσει οι ειδικοί γλωσσολόγοι να το αφήσουν το ίδιο. Δηλαδή, δεύτερος υποθετικός λόγος παραμένει δεύτερος και στον πλάγιο λόγο. Το ίδιο ωστόσο θα κάνω και στον τρίτο υποθετικό λόγο. Διαβάζω ό,τι βλέπω. If I hadn't studied, I wouldn't have passed the test, Bill said. Για πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα μείνει αυτό. Bill said that if he hadn't studied, υπερσυντέλικο έχω επάνω, υπερσυντέλικο έχω και εδώ, he wouldn't have passed the test. Το ξαναλέω. Bill said that if he hadn't studied, he wouldn't have passed the test. Και η τελευταία περίπτωση,
είναι μετά το Wish ή το If Only. Αυτά τα κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα και θα σας έχω link σε λίγο για να τα ξαναδείτε. Leonard said, I wish I had a bigger house. Leonard said that he wished he had a bigger house. Προσοχή όμως, οι προσωπικές αντωνυμίες και τα κτητικά επίθετα αλλάζουν ανάλογα με το νόημα της πρότασης εδώ. Όπως είπαμε, πριν από λίγο έχουμε περάσει σε λίγο πιο έτσι επαιτητικές καταστάσεις, γιατί ο πλάγιος λόγος είναι ένα πάρα πολύ, πολύ σημαντικό γραμματικό φαινόμενο, το οποίο καλούμαστε να το ξέρουμε πάρα πολύ καλά πριν περάσουμε σε μεγάλα πτυχία, όπως είναι το lower ή το proficiency. Λοιπόν, πάμε στην άσκηση που υπάρχει εδώ, μία και μοναδική. Θα μικρύνω και λίγο την ανάλυση, να σας τη δείξω ολόκληρη όπως είναι. Να τα, 12 προτασούλες. Εγώ θα κάνω το 1 και το 2. Θα σας κατεβάσω και λίγο παρακάτω για να μπορέσετε εσείς να κάνετε παύση στην οθόνη σας, να αντιγράψετε τις προτασούλες σας και να τις λύσετε. Number 1, λοιπόν, says, He will say, I can't accept this gift. He will say that he can't accept that gift. Οι μόνες αλλαγές που έγιναν ήταν το I που έγινε he και το this που έγινε that και τίποτε άλλο. Οι χρόνοι έμειναν το ίδιο. Γιατί? Γιατί έλεγε μπροστά he will say. Πάμε στο number 2. Did they enjoy their holidays? She said. Το κάνουμε λοιπόν. She asked if or whether they had enjoyed their holidays. Το ξαναλέω. She asked if or whether they had enjoyed their holidays. Θα αφήσω εγώ τα υπόλοιπα για σας. Απλά θα πάω λίγο εδώ για να σας βοηθήσω με τις τελευταίες δύο. Με το 11 και το 12 που δεν φαινόταν από πριν. Και θα σας τα αφήσω να τα λύσετε μόνοι σας. Όσο εγώ εντωμεταξύ προχωρώ στην επόμενή μου σελίδα, η οποία και μου έχει παραπάνω ασκησούλες, γιατί χωρίς ασκήσεις δεν κάνουμε τίποτε. Όπως έχετε ήδη καταλάβει, δεν έχουμε περάσει ακόμα στις προσταρκτικές. Είμαστε ακόμα στο θέμα των ερωτήσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και πάρα πολλές οι περιπτώσεις, οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί με τις ερωτήσεις από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο. Είμαστε λοιπόν στην άσκηση A, όπου και έχω το number 1, το οποίο και μας λέει May I have a look at your photo album, please, Helen? Robert said. Τι παρατηρείτε όσο προχωράνε οι σελίδες? Μεγαλώνουν οι προτάσεις και γίνονται και πιο έτσι πολύπλοκες, γιατί πλέον εκεί καλούμαστε σιγά σιγά να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Robert asked Helen if he might have a look at her photo album. Το ξαναλέω. Robert asked Helen if he might have a look at her photo album. Πάμε και στο number 2 να σας το δώσω. Έχουμε εδώ πέρα ερώτηση, όχι με model όπως ήταν το ένα, αλλά με ερωτηματική λέξη. Why did your brother lose his temper this morning, Alan? Frida said. To lose my temper means to be out of control, to become very, very angry. So, Frida asked Alan why his brother had lost his temper that morning. Το ξαναλέω. Frida asked Alan why his brother had lost his temper that morning. Τα υπόλοιπα δικά σας και εγώ θα κατέβω λίγο παρακάτω να σας διαβάσω κάποιες εκφράσεις οι οποίες αναφέρονται στην άσκηση την οποία μόλις διαβάσαμε και είναι οι εξής εκφρασούλες. Γιατί είναι πάρα πολύ καλό και να τις έχουμε γραπτός κάπου και να τις μάθουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, expressions. Have a look at. Ρίχνω μια ματιά. Lose one's temper. Χάνω την ψυχραιμία μου. Don't believe a word. Δεν πιστεύω λέξη.
Hear the news. Μαθαίνω τα νέα. Set foot in a place. Πατώ το πόδι μου σε ένα μέρος. Do it somebody's way. Κάνω κάτι με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Would you be kind enough to... Θα έχεις την ευγενή καλοσύνη να... Learn something by heart. Αποστηθίζω. Το μαθαίνω απ' έξω. Take the time. Αφιερώνω τον απαραίτητο χρόνο. Call in at a place. Περνώ από ένα μέρος. Δηλαδή, περνώ, επισκέπτομαι. Αυτή την έννοια έχει. Πάμε και στην B. Να κάνουμε το number one και το number two. He said. Εδώ είναι γενικού περιεχομένου. Και ερωτήσεις και statements. I'm going to the supermarket. He said that he was going to the supermarket. Number two. She said to him, we've been invited to a party. She told him that they had been, πάμε ένα χρόνο πίσω, they had been invited to a party. Τα υπόλοιπα δικά σας. Όσο εγώ προχωρώ στον, στην προσακτική φωνή, συγγνώμη, στα imperatives. Λοιπόν, προσακτική λοιπόν φωνή είναι η τρίτη και τελευταία, το τρίτο και τελευταίο είδος των προτάσεων και πώς εμείς θα τις αλλάξουμε. Λοιπόν, commands and requests. Imperatives. Όταν η πρόταση στον ευθύ λόγο έχει ρήμα σε προστακτική, τότε για να την μετατρέψουμε στο πλάγιο, ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία. Παράδειγμα, Jane said to her brother, call me soon, please, don't make that noise. Όλα αυτά είναι σε προστακτική φωνή. Πρώτον, θα αλλάξουμε το εισαγωγικό ρήμα σε told ή σε asked. Εδώ το asked θα σημαίνει ζητώ κάτι από κάποιον και όχι ρωτώ. Συνήθως λοιπόν όταν έχουμε please στον ευθύ λόγο θα βάλουμε το asked. John told, Jane asked. Δεύτερον, αναφέρουμε το πρόσωπο στο οποίο απευθυνόμαστε, π.χ. το αντικείμενο. Jane told her brother, Jane asked her brother. Τρίτον, προσθέτουμε to σύνα παρέμφατο και κάνουμε τυχόν αλλαγές στις προσωπικές αντωνυμίες. Jane told her brother to call her soon. Jane asked her brother not to make that noise. Το don't γίνεται not to στον πλάγιο λόγο. Λοιπόν, δύο έτσι αστερίσκους από κάτω που έχω. Διαβάζω ακριβώς τι αναφέρεται σε αυτούς. Ακόμη και αν δεν υπάρχει αντικείμενο στον ευθύ λόγο, συνήθως θα βάλω me, him, her κλπ. Επίσης, η αλλαγή της αντωνυμίας εξαρτάται από το νόημα της πρότασης. Και πάμε τώρα να δούμε μια ωραιότατη άσκηση εδώ. Την άσκηση A. Κάνουμε το 1 και το 2 μαζί όπως πάντα. Drive as fast as you can, she said to the driver. Το οποίο και θα γίνει. She told the driver to drive as fast as he could. Drive λοιπόν επάνω στην προστακτική, to drive από κάτω στο πλάγιο λόγο. Πάμε να δούμε και το number two. Don't spill it on the carpet, mom said to me. Mom told me not to spill it on the carpet. Το don't στο πλάγιο έγινε not to. Αφήνω τα υπόλοιπα για σας. Και πάμε και στην δεύτερη και τελευταία άσκηση αυτής της σελίδας. Είναι η άσκηση B, στην οποία κάνουμε το 1 και το 2. Number 1 says, he said to me, take a look at yourself. He told me to take a look at myself. Πάμε και στο number 2. He said to me, mind the steps. He told me to mind the steps. Έχουμε κάποια ερώτηση εδώ. Ελπίζω να τα
ελπίζω να σας τα εξηγώ αρκετά καλά, ώστε να μην έχουμε θέματα σημαντικά, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Και πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του πλαγίου λόγου. Εδώ, παιδιά, θέλω να κάνω μια πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση, γι' αυτό και σταματώ για 2 λεπτά το share της οθόνης. Μιλάω λοιπόν για πλάγιο λόγο και έρχεται στο μυαλό μου το ρήμα said, το ρήμα told, το ρήμα asked, το ρήμα wondered. Δεν είναι μόνο αυτά τα ρήματα, είναι πολλά περισσότερα τα οποία θα πούμε τώρα. Και για του λόγου του αληθές, όσο ανεβαίνω σε επίπεδο γνώσεων και σε πτυχίο, αυτά τα καινούργια ρήματα είναι τα σημαντικά τα οποία θα πρέπει να συνηθίσει το αυτί μου, αλλά και το στόμα μου να λέει. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά αμέσως τώρα. Λοιπόν, εκτός από τα asked ή told, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και άλλα εισαγωγικά ρήματα, ανάλογα με το νόημα της πρότασης, όπως verb plus to plus infinitive, for example, offer to, προσφέρομαι να, promise to, υπόσχομαι να, refuse to, αρνούμε να, αλλά και verb plus object plus to plus infinitive, όπως advise somebody to, συμβουλεύω, warn somebody to, προειδοποιώ, invite somebody to, προσκαλώ, order somebody to, διατάζω, beg somebody to, οικετεύω, remind somebody to, υπενθυμίζω. Πάμε να δούμε την ωραία μας την άσκηση A, με τις 8 προτάσεις της. Κάνουμε μαζί το 1 και το 2 και τα υπόλοιπα τα κάνετε μόνοι σας. Number 1. No, I won't dance with you, she said to him. She refused to dance with him. Number 2. You'd better leave it till next week, I said to Pam. I advised Pam to leave it till the following week. Σας το ξαναλέω. I advised Pam to leave it till the following week. Τα υπόλοιπα λοιπόν για σας. Και μπαίνω στην B, η οποία μας λέει στο number 1 τα εξής. Shall I pick you up from the station, Harry? Ann said. Και έχουμε το ρήμα offer για τον πλάγιο λόγο. Ann offered to pick Harry up from the station. Πάμε και στο 2. Why don't you come over for a drink? Laura said to them. Invite. Laura invited them to come over, ή καλύτερα ακόμα to go over for a drink. Το come γίνεται συνήθως go στο πλάγιο. Σας το ξαναλέω. Laura invited them to come over, ή ακόμη καλύτερα to go over for a drink. Για την άσκηση B έχω και κάποιες πολύ ωραίες εκφρασούλες τις οποίες σας δίνω για να μάθετε. Pick somebody or something up. Περνάω και παίρνω κάποιον ή κάτι από κάπου. Look a word up. Ψάχνω μια λέξη σε λεξικό. Turn off. Σβήνω. Give up. Σταματάω μια συνήθεια. Cut up. Κόβω. Wait up for somebody. Περιμένω κάποιον ξύπνιος. Bring a subject up. Αναφέρω ένα θέμα. Εμείς ξέρουμε και το bring a child up, εδώ είναι μια πολύ διαφορετική έννοια. Come over, περνώ για μια επίσκεψη. Και η τελευταία μας σελίδα για σήμερα, τι άλλο, practice. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στην σελίδα μας για τον reported speech. Αυτό θα μπορούσατε να το θεωρήσετε ένα πάρα πολύ έτσι ωραίο τεστάκι
προετοιμασίας, εφόσον έχετε διαβάσει τον πλάγιο λόγο. Πάμε λοιπόν στην άσκηση A με τεράστια γκάμα προτάσεων. Θα κάνω το 1 και το 2 και μετά θα κάνετε εσείς τα υπόλοιπα. Number 1. She said I was in Paris a few years ago. She said that she had been in Paris a few years before. Πάμε και στο number 2. He said to them, I want you to answer as soon as you can. He told them he wanted them to answer as soon as they could. Το ξαναλέω. He told them he wanted them to answer as soon as they could. Λοιπόν, πηγαίνω και λίγο παρακάτω για να σας δείξω και τα υπόλοιπα κομμάτια της άσκησης, μέχρι και το number 15, τα οποία και είναι αυτά εδώ. Και πάω και στην άσκηση B, η οποία και μας λέει τα εξής. How was Uncle Charlie on your last visit, Paul? No mistake, άρα βάζουμε tick. Well, I told to you before, I think he is a little crazy. Η λέξη που μας δυσκολεύει είναι το του. Άρα θα τη βγάλω από εδώ και θα τη γράψω εδώ, σαν να την πετάω, ας πούμε. Οπότε λοιπόν θα πω στο number one, I told you. Well, I told you before, I think he is a little crazy. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τον πλάγιο λόγο. Μιλάμε για τα είδη των προτάσεων, τα οποία αλλάζουν στον πλάγιο λόγο, από τον ευθύ στον πλάγιο. Ποιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες δεν κάνω χρονικές αλλαγές στον πλάγιο λόγο. Έχουμε μάθει και πάρα πολύ ωραίες εκφράσεις και phrasal verbs και idioms μέσα από τις ασκησούλες. Και έχουμε σε αυτές τις περίπου 10-12 σελίδες που είδαμε σήμερα παραθέσει και πάρα πολλές ασκήσεις για να κάνετε εσείς, έτσι ώστε να έχετε την ευκαιρία να μάθετε τον πλάγιο λόγο, να τον κάνετε δικό σας κτήμα. Εγώ, τις αμέσως επόμενες μέρες, θα σας συνεχίσω τα καλοκαιρινά μας μαθήματα, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα ακόμη. Θα μιλήσουμε για την υποτακτική, θα μιλήσουμε για inversion, θα σας έχω παράγωγα λέξεων, θα μιλήσουμε για ιδιωματισμούς. Εμείς να είμαστε καλά, κι εσείς, και θα κάνουμε πάρα πολύ καλή παρέα το φετινό καλοκαίρι του 2020. Τα λέμε λοιπόν στο επόμενο μάθημα και σε λίγο ανεβάζω το βίντεο αυτό στο YouTube, στο κανάλι μου και σας παραθέτω και το κεφάλαιο με τα wishes και με το if only και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας. Είμαι η Μέρη Πρόια, δασκάλα αγγλικών από το Βόλο και θα τα λέμε όλο το καλοκαίρι. Φιλάκια πολλά. Bye!